Για να σταθούμε στο γερμανικό τύπο και πάλι, αυτή τη φορά σε ένα δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine που αφορά στην υπόθεση του πρώην επικεφαλής της Ελστάτ, του κυρίου Γεωργίου, και περιέχει και αναφορές διόλου κολακευτικές για την ελληνική κυβέρνηση, Κώστα. Ναι, η Frankfurter Allgemeine κάνει σήμερα λόγο για μια πολιτική δίκη για το ΘΕΑΘΗΝΕ, εκτιμώντας ότι η Αθήνα χρειάζεται απλώς έναν ένοχο για την κρίση των τελευταίων ετών. Όπως σημειώνει το ιδιαίτερα επιθετικό αυτό άρθρο της εφημερίδας, η λαϊκίστικη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα δείχνει απροκάλυπτα πόσο πολύ εργάζεται στην κατεύθυνση της συστηματικής κατάληψης όλων των θέσεων ισχύω στη χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της δικαιοσύνης που ελέγχεται όλο και περισσότερο από την κυβέρνηση. Τραγικό πρόσωπο σε αυτό το ελληνικό δράμα, ο Ανδρέας Γεωργίου. Όπως σχολιάζει η εφημερίδα, όταν ορίστηκε τον Αύγουστο το 2010 επικεφαλής της νέας ανεξάρτητης Ελστάτ, ο Γεωργίου ήταν ξένο σώμα στην οικογενειοκρατία της αθηναϊκής πολιτικής και στον βούρκο της ελληνικής στατιστικής αρχής. Εν τέλει όμως επελέγει ακριβώς γι' αυτό το λόγο, επειδή δηλαδή δεν είχε καμία απολύτως σχέση με τα κακώς κείμενα του παρελθόντος, καταλήγει το δημοσίευμα. Μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στη Γερμανία.